Όπως το είπατε, είναι μια μέθοδος drive-thru, όπου σε συνεργασία ο ΕΟΔΗ με τον Δήμο Καστοριάς και την Περιφέρεια θα διενεργήσει δειγματοληψίες τυχαίες από τους οδηγούς, όσοι επιθυμούν, στην είσοδο της πόλης, στην Ελεοφόρο Κίκνων, με απότερο σκοπό την τυχαία δειγματοληψία και την ποσοστία καταγραφή των κρουσμάτων. Mm-hmm. Η εικόνα από την Καστοριά ποια είναι? Βεβαίως μαθαίνουμε από τον ΕΟΔΗ την καθημερινή ενημέρωση. Η δική σας η εικόνα ως επαγγελματίας ιατρός αλλά και ως εκπρόσωπος του Δήμου ποια είναι? Λαμβάνοντας καθημερινά πληροφορίες κυρίως από το νοσοκομείο, γιατί από εκεί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, θεωρώ ότι η Καστοριά είναι σε μια καλή φάση αυτή τη στιγμή. Πάντα βέβαια με μεγάλη προσοχή αυτά που λέμε και να μην τα δυσνοήσει ο κόσμος και χαλαρώσουμε. Η προσπάθεια που γίνεται από τους πολίτες είναι πολύ θεμητή και πολύ πειθαρχημένη μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να αποδίδουν τα μέτρα αυτή τη στιγμή και το νοσοκομείο σιγά σιγά να δέχεται μια αποσυμφόρηση, την οποία είχε δεχτεί πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Και μιλούμε για ένα νοσοκομείο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, άρα και περιορισμένες οι δυνατότητές του σε περίπτωση που ενδεχόμενης αύξησης των κρουσμάτων στο εγγύς μέλλον, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε? Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι όλη η επαρχία, τα επαρχιακά νοσοκομεία, είναι δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να διαθέτουν κλίνες μεθ κτλ. Οπότε υπάρχει μια άμεση συσχέτιση των αναγκών μας με τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης και των μεγάλων πόλων, όπου διαθέτουν κλίνες μεθ. Όταν αυτές πιέζονται και όταν οι κλίνες δυστυχώς καταλαμβάνονται σε μεγάλο ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι και ένα περιστατικό να τύχει σε εμάς θα είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία να διευθετηθεί. Έτσι ακριβώς. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.